φωνάκιδα εις φάρος μου ο χρόνος. Από την ώρα που φύγες είναι αβάστακτος ο πόνος. Αυτό δεν είναι μοναξιά, αυτό είναι δολοφόνος. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο πανέμορφο στολισμένο Σύνταγμα, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Παρέα βέβαια εδώ με έναν αγαπημένο φίλο, τον Ανδρέα το Λεβέντη. Καλησπέρα Ανδρέα. Καλησπέρα φίλε μου Ραφαήλ, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και από κοντά και συναντιόμαστε. Συναντιόμαστε μετά από πολύ καιρό, μετά το παλεύουμε. Πολύ καιρό, ναι, τα καταφέραμε. Καταφέραμε. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, μετά από πάρα πολλές συνεντεύξεις μεγάλων ονομάτων σε διάφορους χώρους καλλιτεχνικούς, είναι μεγάλη μου χαρά που έχω δίπλα μου όντως τον Ανδρέα, που είναι ένα νέο παιδί στο νέο του ξεκίνημα. Και θέλω να μας πει 2-3 πραγματάκια, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα από τα μελλοντικά, από τις μελλοντικές καλές φωνές. Ανδρέα, πες μου λίγο το ξεκίνημά σου. Ξέρω ότι γράφεις κομμάτια. Ήδη έχεις ηχογραφήσει ένα κομμάτι, έχει κυκλοφορήσει, πάει πάρα πολύ καλά. Με ένα πολύ ωραίο τίτλο. Δολοφόνος. Δολοφόνος. Τώρα δεν ξέρω το κατά πόσο. Δολοφόνος. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς ξεκίνησες και μετά θα πούμε και για το δολοφόνο. Για να σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ. Ξεκίνησαν όλα. Τα τραγούδια μου έρχονται στον ύπνο εμένα. Δηλαδή κοιμάμαι. Στον ύπνο. Κοιμάμαι, με ξυπνάει. Παίρνω την κιθάρα, γράφω. Ξανακοιμάμαι, το πρωί το είναι έτοιμο το τραγούδι. Είναι πόσο πιέζει η τουαλέτα. Μια χαρά. Κάτι τέτοιο γίνεται. Μια χαρά. Όταν γράφεις, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος. Συνήθως είναι από προσωπική εμπειρία, αλλά και άμα μου πεις δηλαδή, μια ιστορία τώρα εσύ ότι έχω αυτό το ταλκά και με βασανίζει, θα σου γράψω αυτό το τραγουδάκι. Οπότε δηλαδή προσεγώς, αν σκεφτώ κάτι. Αν σκεφτείς ό,τι θέλεις, μου το λες, ναι, να το φτιάξουμε έτοιμο. Την ιστορία. Ενδιαφέρον. Ανδρέα, πώς ο τίτλος Δολοφόνος και το συγκεκριμένο κομμάτι. Το τραγούδι αυτό ήταν, θυμάμαι, μια πολύ βροχερή νύχτα στη Ρόδο που γράφτηκε. Βασικά να πούμε ότι έχει μείνει αρκετό διάστημα και Ρόδο και Καλλιμνή ο Ανδρέας, οπότε πολύ τον γνωρίζουμε εμείς από τα νησιά μας. Τώρα θα το γνωρίσουμε και πανελλαδικά. Πώς αυτός ο τίτλος Δολοφόνος και ξεκίνησες. Ο Δολοφόνος ήταν ένα βράδυ που ένιωθα μοναξίες μεγάλες και ήθελα να το βγάλω αυτό το συνέστημα από μέσα μου και το αποτύπωσα. Ωραία λόγια, ωραίοι στίχοι, ωραία μουσική. Να μας μιλήσεις λίγο για το κομμάτι. Το κομμάτι αυτό, τη μουσική την έκανε, την ενορχίστρωση, μάλλον το τραγουδί έχει κάνει ο Ρουσέτος ο Δημητρόγλου, ο ενορχιστής των επιτυχίων. Γνωστός. Γνωστός ενορχιστρωτής. Έγινε στο στούντιο Ιδών με τον Ηλία τον Λάκα. Ο Μίλτος ο Καρατζάς με την Final Touch Παύλα Κόμπαλ που κάνει διανομή είναι η δισκογραφική μου. Και προσεχώς θα έχουμε και ένα νέο δίσκο. Πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, άνθρωποι στο στοιχείο τους. Μία δισκογραφική που πιστεύω έχει μία πολύ καλή πορεία. Οπότε βασικά είναι ένα καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους έχουν πιστέψει σε μένα και με βοηθάνε στο ξεκίνημά μου. Τον χώρο πώς τον βλέπεις, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολος και ανταγωνιστικός ο χώρος, αλλά πιστεύω ότι αν αξίζει κάποιος και προσπαθεί και δουλεύει, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτόν η σειρά του να. Είναι αυτό που λέμε, Ανδρέα, ότι θέλει σταθερά βήματα. Γιατί το πολύ γρήγορο ανέβασμα είναι. Σταθερά βήματα και όλα καλά θα πάνε. Είναι το μόνο σίγουρο. Αν σου έλεγαν να πας σε ένα talent show, θα πήγαινες. Δεν θα πήγαινα σε talent show, γιατί είναι ρίσκο το talent show. Ναι, μπορεί να σε ανεβάσει, αλλά απ' την άλλη μπορεί να σε μαυρίσει. Δηλαδή θα λένε ποιος αυτός που διώξαν από το συγκεκριμένο talent show. Δηλαδή έχεις μια ρετσινιά συνήθως μετά από κάποιο talent show. Έχεις δίκιο και μ' αρέσει που λες τη γνώμη σου, που είναι ελεύθερη γνώμη. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πολλά παραδείγματα, πολύ μεγάλα ονόματα. Ας πούμε, Νίκος Οικονομόπουλος. Το πιο μεγάλο όνομα, ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα αυτή τη στιγμή στο είδος του και βγήκε από talent show. Και άλλα πολλά ονόματα, Νίνο, Καραφώτης, πάρα πολύ. Δεν έχω πρόβλημα με τα talent show, απλά είναι καθαρά πως το βλέπει ο καθένας. Εμένα, στη φάση που είμαι τώρα, δεν θα το έκανα. Πιο νωρίτερα, ίσως και να το έκανα κι εγώ. Μελλοντικά σου σχέδια, δισκογραφία, σχέδια, τραγούδια. Το όνειρό μου είναι να ακούσω όλα με τα τραγούδια και 35 μέχρι στιγμής που έχουμε γράψει, να τα πω είτε εγώ είτε άλλοι τραγουδιστές που κι αυτό προσεχώς θα γίνει. Είναι το όνειρό μου να τα ακούσω όλα ενορχιστρωμένα και να ακούγονται παντού. Γενικά να ξεκινήσουν να παίζουν παντού, ραδιόφωνα, τηλεόραση, παντού. Και πιστεύω έχει ξεκινήσει μια καλή προωθητική ενέργεια. Και θα πάνε όλα καλά.
Αν θέλουμε κάπου να σε δούμε, εμφανίζεσαι κάπου? Έχω κάποια live αυτό το διάστημα, αλλά δεν έχω κάποια σταθερή, γιατί αργήσαμε να βγούμε, τα σχήματα είχαν κλείσει. Του χρόνου, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, θα το... Οπότε θα το δουλέψουμε από νωρίς και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Μια χαρά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα, σε συνάντησα. Θα έχουμε να τα λέμε και στην πορεία. Ό,τι νεότερα θα τα λέμε και στην εκπομπή μας. Η ζωή είναι ωραία. Κάποια στιγμή. Εννοείται. Γιατί έχω πολύ καλή... Έχεις κοινό κάτω, έχεις κοινό, σε αγαπάνε πολύ. Θα τους πρέπει να κάνω μια εμφάνιση κάποια στιγμή. Θα το κανονίσουμε. Να είσαι καλά, Αντρέα μου, χάρηκα που σε είδα. Και καλοτάξιδα τα τραγούδια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η εκπομπή Καλοτάξιδη, που εντάξει ούτως ή άλλως δεν έχει ανάγκη, γιατί έχουν μιλήσει οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες. Αλλά οι ευχές είναι φυσικές. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο που είναι γιορταστικό το κλίμα τώρα. Υγεία να έχουμε και όταν γίνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις καλές γιορτές. Γεια σου, Αντρέα. Από την ώρα που φύγες είναι αβάστακτος ο πόνος. Αυτό δεν είναι μοναξιά, αυτό είναι δολοφόνος.